Στάσεις εργασίες και συγκεντρώσεις πρόκειται να πραγματοποιήσουν εντός των προσεχών ημερών οι κύριες Ιταλικές Συνομοσπονδίες Εργατικών Συνδικάτων ενάντια στο σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Τις κινητοποίησαν έγκυλο επικεφαλής του συνδικάτου, Λουίτζι Αντζελέπι, έπειτα από συνάντηση με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. Ο προϋπολογισμός δέχεται έντονες επικρίσεις από συνδικάτα, εργοδότες και στις τάξεις των κυβερνώντων κομμάτων, επειδή θεωρείται υπερβολικά άτολμος ό,τι αφορά τη μείωση των φόρων, την ανάπτυξη ή τη μεταρρύθμιση της οικονομίας που βρίσκεται σε ύφεση εδώ και χρόνια. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος έχει στόχο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας σε 2,5% του ΑΕΠ το 2014 από το 3% που είναι στόχος για φέτος, έχει γίνει αιστεία δυσαρέσκειας και αυξάνει την πίεση επί της εύθραυστης κυβέρνησης συνασπισμού του Ενρίκο Λέτα. Τα πάντα παραμένουν τα ίδια. Δεν έπρεπε να είχε κάνει ένα προϋπολογισμό για να σταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να είχε κάνει ένα προϋπολογισμό για να σταθεροποιήσει τη χώρα, δήλωσε ο Αντζελέπι προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του. Ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο την επιδίωξη της αύξησης της απασχόλησης, επισήμανε επίσης η Σουζάνα Καμούσο, γραμματέας του Κέντρο Αριστερού Συνδικάτου. Τα συνδικάτα ζητούν και καλούν τη Βουλή να προχωρήσει σε μείζονες αλλαγές στον προϋπολογισμό που τελικά προβλέπει περικοπές και στον τομέα της δημόσιας υγείας, ωστόσο δεν προκήρυξαν πανεθνική γενική απεργία.